Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Χρήστος Κογιάς εδώ. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Και σήμερα θα σας δείξω μια πρωινή ρουτίνα κοιλιακών, την οποία μπορείς να κάνεις από παντού, είτε στο σπίτι είτε έξω, χωρίς να έχεις καθόλου εξοπλισμό. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, θα ήθελα να κάνεις ένα like για να το δει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος γίνεται. Βάρε και μια εγγραφή άμα σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο όπως προπονείς στο σπίτι, προπονείς καλλιστενικής και vlogs με full day of eating. Και εννοείται βάρε καμπάνα για να σου είστε μια ειδοποίηση κατευθείαν μόλις ανεβάζω βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση, θα ήθελα να σας τονίσω κάτι το οποίο προσπαθώ να τονίσω σε κάθε μου βίντεο, για να εμφανιστούν οι κοιλιακοί σου και να τους βλέπεις 4-pack, 6-pack και ούτω καθεξής. Το μόνο που μετράει είναι η διατροφή. Όσους κοιλιακούς και να κάτσεις να κάνεις, όσες ατελείωτες ώρες και να κάτσεις να τους λιώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να φανούνε άμα δεν βρίσκεσαι σε συγκεκριμένο ποσοστό λίπους. Σε περίπτωση που θέλεις να τους εμφανίσεις και δεν σε νοιάζει απλά να έχεις ένα δυνατό κορμό, ο καλύτερος τρόπος, ο μοναδικός βασικά, είναι να τρως σε θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή λιγότερες θερμίδες από αυτές που καίς. Άμα δεν ξέρεις πόσες θερμίδες πρέπει να καταναλώνεις για να βρίσκεσαι σε έλλειμμα, σου βγάζω προτινόμενο βίντεο στο πάνω μέρος της οθόνης. Στο έχω βάλει και στην περιγραφή πώς να μετράς θερμίδες ανάλογα με το στόχο σου, βρίσκεις τα νούμερα είτε σε έλλειμμα, είτε σε διατήρηση, είτε σε πλεόνασμα, σύμφωνα με την ηλικία, το ύψος σου και τα κιλά σου. Επίσης, άμα είσαι αρχάριος και σου φαίνεται αρκετά δύσκολη συγκεκριμένη προπόνηση, σου έχω βάλει στην περιγραφή playlist που έχω όλες τις προπονήσεις κοιλιακών σε μια playlist για να κάνω τη ζωή σου εύκολη ουσιαστικά. Διάλεξε την προπόνηση για αρχάριους και εκτέλεσέ την να είναι η καλύτερη αρχή που μπορείς να κάνεις άμα θες να γυμνάσεις τους κοιλιακούς και τον κορμό σου. Πάμε να δούμε τις ασκήσεις που συμπεριλαμβάνει το workout σήμερα. Πρώτη άσκηση boat hold, δεύτερη άσκηση Russian twist, τρίτη άσκηση side plank, τέταρτη flutter kicks, plank, mountain climbers, leg raises και plank leg changes. Πάμε να ξεκινήσουμε το workout, παιδιά. Όλες οι ασκήσεις εκτός από το side plank, παιδιά, εκτελούνται για 45 δευτερόλεπτα. Πάμε να ξεκινήσουμε με boat hold. Δεύτερη άσκηση, Russian twist. Τρίτη άσκηση side plank, 25 δεύτερα από την κάθε μεριά. Πάμε επόμενη άσκηση, flutter kicks, 45 σεκ. Μουσική.
Πάμε σαν είδα 45 σεκ. Πάμε mountain climbers. Πάμε παιδιά, πιέστε. Τελειώνει. Πάμε, πάμε. Στήξτε κορμό. Open up your eyes till you're blinded by the lies. So you can see what you do. Christmas every time we start looking as a time. Come leg raise. Πάμε για τελευταία άσκηση. Plank leg changes. Αυτό είναι το workout, παιδιά. Ένας γύρος εκτελείται 4 φορές με 5 λεπτά διάλειμμα για να ολοκληρώσετε όλη τη ρουτίνα. Killer. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να γουστάρετε την προπόνηση. Εμείς θα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλή σημέρα και καλή συνέχεια.